Λοιπόν, είχαμε ένα αδιανόητο, ένα φρικτό περιστατικό για ακόμα μία φορά στη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γαλατά στα Χανιά, καθώς άγνωστοι έριξαν φόλες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία σκυλάκια, τρία αδέσποτα σκυλάκια στον Γαλατά, τα οποία τα φρόντιζαν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε το τελευταίο διάστημα εκεί, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, με στόχο να βρουν στέγη, με στόχο να υιοθετηθούν. Κάποιοι ωστόσο έσπευσαν να ρίξουν φόλες, να θανατώσουν, το λιγότερο που έχω να πω και πιο κομψά έτσι, αυτοί οι άνθρωποι να θανατώσουν, αυτοί οι ασυνείδητοι να θανατώσουν αυτά τα σκυλάκια. Πάμε λίγο στην κυρία Άρια Θανασάκη, το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η Προστασία των Ζώων. Την καλησπέρα μας, κυρία Θανασάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιστατικό, να συμπληρώσουμε και το ρεπορτάζ μας. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω ιδιαιτέρως, διότι δεν ήμουνα εγώ ίδια που βρήκα τα άμυρα αυτά σκυλάκια. Ξέρω όμως σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, προσωπικά. Ναι. Η σκυλίτσα είχε καταληφθεί περίπου πριν 3 μήνες στην περιοχή και λέω είχε καταληφθεί γιατί δεν την είχε δει ξανά κάποιος άνθρωπος φιλόζος της περιοχής. Οπότε εικάζουμε ότι κάποιος την εγκατέλειψε. Δυστυχώς δεν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι για τη στήρωσή της ή έστω οι φιλόζοι να προσπαθήσουν να μαζέψουν κάποια χρήματα να τη στηρώσουν ή να ενημερώσουν τον οικείο δήμο για να στηρωθεί, με αποτέλεσμα να γεννήσει σε λίγο καιρό 4 κουτάβια. Από τότε εμείς αιτηθήκαμε τη στήρωσή της στο δήμο και πράγμα το οποίο έγινε περίπου προ ενός μηνός. Είχαν γεννηθεί βέβαια 4 κουτάβια. Πριν μία εβδομάδα περίπου χάθηκε το ένα, εξαφανίστηκε και τώρα μαθαίνοντας σήμερα την δολοφονία, την επέσχετη δολοφονία των άλλων τριών, εικάζουμε ότι και το 4ο που είχαμε χάσει προφανώς έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η δολοφονία, γιατί πρόκειται για δολοφονία, η δηλητηρίαση με φόλα φέρει ένα πάρα πολύ μαρτυρικό θάνατο στο ζώο, με τρομερούς πόνους, με σπασμούς και είναι πραγματικά ένα μαρτύριο. Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το κτηνιατρίο της κυρίας Βαλκάνου, που μάθαμε ότι νοσηλεύτηκε η σκυλίτσα χθες το μεσημέρι, η μητέρα η οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή και κρίσιμη κατάσταση, ευτυχώς ξεπέρασε τον κίνδυνο και σήμερα το μεσημέρι, από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται σε σπίτι φιλοξενίας και έχουμε ήδη κάποιες, λίγες βέβαια προς το παρόν, προτάσεις για υιοθεσία της. Ο άνθρωπος που τη μετέφερε να είναι καλά, ανέλαβε όλα τα έξοδα της νοσηλείας της από εχθές μέχρι και σήμερα και που ήταν φαντάζομαι αρκετά, διότι η σκυλίτσα όπως είπα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως μας είπε η κυρία Βαλκάνου, φαίνεται ότι υπήρχε κάποιο δηλητήριο, αλλά επίσης μάθαμε μετά από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ότι και άλλο ζώο της περιοχής είχε δηλητηριαστεί με φόλα περίπου προ 5 ημερών. Ευτυχώς και αυτό δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. Άρα εικάζουμε ότι κάποιοι ασυνείδητοι συμπολίτες μας, κάποιοι υπάνθρωποι, μικρόψυχοι, πέταξαν φόλες στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατά και με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα νεκρά. Κυρία Θανασάκη, επειδή είστε φιλόζωος, είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και το γνωρίζω και προσωπικά, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά περιστατικά κακοποίησης ζώων, έχει συλληφθεί ποτέ κανείς, έχει βρεθεί κάποιος από αυτούς τους υπάνθρωπους επιτίδιους που ρίχνει φόλες? Λίγες είναι οι φορές, διότι οι άνθρωποι αυτοί δρούν σκοτεινά, δρούν το βράδυ, δρούν κρυφά και μόνο εάν καταγγελθούν ή από σύμπτωση κάποιος δει το δράστη και το καταγγείλει, ναι. Γιατί έχουμε και την περίπτωση που κάποιοι γνωρίζουν και δεν μιλούν. Αλλά εδώ πέρα να τονίσω ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Και καλό εδώ πέρα όσους ξέρουν το δράστη ή τους δράστες των κουταβιών στο Γαλατά, θα πρέπει να μιλήσουν με το ΑΤΑΦ Γαλατά ή να επικοινωνήσουν με το Φιλοζωικό Σύλλογο και είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Πρέπει επιτέλους να σπάσουμε τη σιωπή και να καταλάβουμε
ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για τους συνανθρώπους τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Είναι ψυχροί και στιγμοί δολοφόνοι. Έχουμε φυσικά κάποιες πληροφορίες για άτομα τα οποία σύχναζαν, συσσαγωγικά το σύχναζαν, στο νεκροταφείο του Γαλατά, στο κημητήριο, όπου πήγαιναν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά οι οποίοι απειλούσαν και δεν ήθελαν τα ζώα, επειδή κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του νεκροταφείου. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι άνθρωποι πονεμένοι, άνθρωποι που έχουν χάσει δικά τους πρόσωπα και έχουν έρθει αντιμέτωποι με το θάνατο, μπορούν να σκορπούν το θάνατο σε άλλα αδύναμα και ανυπεράσπιστα πλάσματα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, δεν είναι εξακριβωμένες, απλά λέω αυτό. Λέω αυτή την πληροφορία που είχα τελευταία. Μάλιστα. Διότι είμαστε σε επικοινωνία με άτομα τα οποία σύτιζαν τη σκυλίτσα. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος είχε αναλάβει τα έξοδα της διατροφής της άστεγης αυτής οικογένειας σκύλων. Όπως γνωρίζετε, είμαστε και εμείς εθελοντές. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ευαισθητοποιηθεί και φροντίζαμε να έχουν καθημερινά τροφή τα σκυλάκια και κάναμε καθημερινά εκκλήσεις στη σελίδα μας ώστε να υιοθετηθούν. Δυστυχώς, και πρέπει να το τονίσω αυτό, κανείς συμπολίτης μας δεν άνοιξε το σπίτι του σε κανένα από αυτά τα πλάσματα. Τώρα στεναχωριόμαστε, θρυνούμε και σχολιάζουμε. Όμως αυτή δεν είναι η λύση. Η λύση είναι εμπράκτως να δείξουμε τη φιλοζωία και την αγάπη μας. Και εδώ πέρα φυσικά θα πρέπει, αν μας ακούνε οι δράστες της δολοφονίας αυτής, και δεν τη λέω τυχαία δολοφονία γιατί είναι δολοφονία, γιατί με δόλο είναι φόνος μεταδόλου. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ζώα αυτά, τα ανυπεράσπιστα αυτά αδέσποτα ζώα, δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ευθύνη φέρει ο άνθρωπος ο οποίος εγκατέλειψε αρχικά εκεί τη σκυλίτσα. Και ότι η λύση δεν είναι να δηλητηριάζουμε και να αφανίζουμε τα ζώα. Είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Θανασάκη.